Λοιπόν, καλημέρα. Η βροχή μας δυσκόλεψε λίγο με την ώρα και φυσικά το γεγονός ότι στα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στο Δήμο, στον κεντρικό τομέα της περιφέρειας και στα 7 διαμερίσματα συμμετέχουν πολλοί εργαζόμενοι και επαγγελματίες, δεν ήταν δυνατή η παρουσία τους σήμερα εδώ, γι' αυτό και δεν θα κάνουμε τις αναμνηστικές φωτογραφίες που συνηθίζεται με όλους τους υποψηφίους. Άλλωστε μιλάμε για 271 αγωνιστές, συντρόφους, φίλους, αλλά και ιδιαίτερα σε αυτή την εκλογική μάχη, συναγωνιστές που συσπυρώνονται με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους, που συναντηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα και που μαζί σηματοδοτούμε τη δυνατότητα τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης, όπως και το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματός μας για τις ευρωεκλογές, να δημιουργήσουν τη δυναμική και να εκφραστεί κυριολεκτικά το αντίπαλο δέος, ο αντίπαλος πόλος, απέναντι σε ένα στημένο δικοματικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, που ενώ συμφωνούν στις στρατηγικές επιλογές που καθορίζουν την καθημερινότητά μας, σκιαμαχούν, σηκώνουν πλαστές διαχωριστικές γραμμές γύρω από δευτερεύοντα ζητήματα, γύρω από τα σκάνδαλα, ή καλούν σε αντινεοφιλελεύθερα και αντιφασιστικά μέτωπα την ίδια ώρα που όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνούσε και συγκυβερνά με τους ακροδεξιούς. Εκφράζουμε λοιπόν με τα ψηφοδέλτια μας αυτήν την αγωνιστική συνάντηση, τη δυναμική, τη στάση που πρέπει να κρατήσει ένας εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο άνεργος, ο επαγγελματίας της πόλης μας, απέναντι σε αυτό το δίπολο, απέναντι στο γνώριμο αντιλαϊκό δρόμο που περπατάμε αυτά τα χρόνια, και να απαντήσει στο πραγματικό δίλημα που μπαίνει μπροστά του, μπροστά στην εκλογική αναμέτρηση, και ανεξάρτητα αν αυτό πρέπει να το εκφράσει σε 4 διαφορετικές κάλπες. Στο εάν θα συνεχιστεί ο ίδιος αντιλαϊκός δρόμος, εάν θα συνεχιστεί δηλαδή αυτή η πολιτική που διαχειρίστηκε την κρίση της καπιταλιστικής οικονομίας, φορτώνοντας ασήκωτα βάρη στο λαό μας, στην πλειοψηφία του λαού μας, ή αν θα εκφράσει με την ψήφο του την πραγματική διαφορά, δηλαδή την κατεύθυνση της αντεπίθεσης ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της, ενάντια στο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του, ενάντια σε δήμαρχους και περιφερειάρχες που δουλεύουν κυριολεκτικά για να προωθούν αυτή την εχθρική πολιτική σε όλο αυτό την γκάμα των δραστηριοτήτων, των λειτουργιών που έχουν οι Δήμοι και αφορούν τη δύσκολη καθημερινότητα του λαού μας. Η επικαιρότητα, όλες οι εξελίξεις αυτών των ημερών, αυτής της περίοδου, δείχνουν ότι τα χαμόγελα, τα λόγια και οι μεγάλες κουβέντες για τις προοπτικές της ανάπτυξης στηρίζονται στο συνεχές τσάκισμα της ζωής του λαού μας. Η ταύτιση του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του Κινάλ που θέλει να είναι ουσιαστικά ο μπαλαντέρ σε σχέση με το ποια κυβέρνηση θα διαμορφωθεί την επόμενη μέρα των εκλογών, αλλά και μπαλαντέρ σε σχέση και με τη διοίκηση των Δήμων. Η ταύτισή τους δεν μπορεί να κρυφτεί με αυτές τις ψευτοαντιπαραθέσεις, με τους αποπροσανατολισμούς ή με τη φιέστα την προχτεσινή στο Γαλάτσι του Πρωθυπουργού μαζί με λογής Σουλατσαδόρους. Καλούμε τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους νέους, τους συνταξιούχους να κάνουν τη διαφορά με δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε όλες τις κάλπες. Γιατί το έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να το λέμε, και μπορεί ο εργαζόμενος με τη ζωή του, με την πραγματικότητά του να το καταλάβει. Δεν είναι από εδώ οι Δήμοι και από εκεί η κυβερνητική πολιτική. Πάνε μαζί. Δεν είναι από εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση και από εκεί κάποιοι χαρισματικοί, αυτοδιοικητικοί ή ανεξάρτητοι όπως πλασάρονται. Πάνε μαζί όσο και αν το κρύβουν. Η μνημονιακή εποχή με όλους τους νόμους που είναι σε ισχύ, μαζί
με τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις και το μεσοπρόθεσμο. Επιβάλλει την επιχειρηματική λειτουργία του Δήμου, του κάθε Δήμου. Και ειδικά μιλώντας για το Δήμο της Αθήνας, αυτό φαίνεται ακόμα πιο έντονα. Επιβάλλει δηλαδή οι Δήμοι να στηρίζονται στα λεγόμενα ιδία έσοδα, με αποτέλεσμα ο Δήμος της Αθήνας να διαμορφώνει ένα προϋπολογισμό που το 70% των εσόδων του προέρχεται από την κάθε λογής δημοτική φορολογία. Επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση τους πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Δεν είναι ο Καμίνης που διαφημίζει τα 57 ή τα 25 ανάλογα με το που κάθεται ο αριθμός εκατομμύρια πλεόνασμα στο Δήμο της Αθήνας. Επιβάλλουν συντελεστή αύξηση των φόρων κατά έτος την επόμενη τετραετία. Γι' αυτό και δεν μιλούν, δεν λένε κουβέντα οι υποψήφοι των άλλων κομμάτων στην Αθήνα, αλλά και σε όλους τους Δήμους, για την ανάγκη της δραστικής μείωσης της δημοτικής φορολογίας. Επιβάλλουν τη συνεχή περικοπή των κρατικών πόρων που πρέπει να αποδίδονται με βάση το Σύνταγμα, το οποίο υποτίθεται υπερασπίζονται στους Δήμους. Γι' αυτό και έχουμε ήδη διαμορφωμένη μια νέα έφοδο στο εισόδημα των εργαζομένων ενισχυτική από πλευράς των Δήμων, με αύξηση των ήδη ψηλών φορολογικών συντελεστών που υπάρχουν στην Αθήνα και για την κατοικία και για τους επαγγελματίες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι για να συγκρουστείς, για να εφαρμόσεις μια φιλολαϊκή πολιτική, πρέπει από θέσεις αντιπολίτευσης να συγκρουστείς με αυτό το πλαίσιο. Για να γίνει πράξη η δραστική μείωση της φορολογίας στο Δήμο της Αθήνας άμεσα κατά 30%. Για να εκφραστεί η δραστική μείωση ειδικά στους επαγγελματίες της πόλης που πληρώνουν υπέρογκα στο Δήμο. Για να καταργηθεί η ελεγχόμενη στάθμευση που ο Δήμος υπολογίζει ετησίως να μαζεύει 20 εκατομμύρια από κάρτες, κλήσεις, πρόστιμα και από ενίκιο κατοίκων στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης. Για να υπάρξει στόχευση από πλευράς υπηρεσιών για να πληρώσουν αυτοί που δεν πληρώνουν στο Δήμο της Αθήνας, οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι ξενοδόχοι, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται πλέον στην περίφημη πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Είναι κεντρική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων η ανταποδοτική λειτουργία του Δήμου, η σύμπραξη του Δήμου με ΜΚΟ, με συνεταιρισμούς για να υποκαταστήσουν τις δημοτικές υπηρεσίες σε μια σειρά λειτουργίες. Είναι κεντρική κατεύθυνση η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους Δήμους από το κεντρικό κράτος. Γι' αυτό, για να συγκρουστείς με αυτή την πολιτική, πρέπει από θέσεις αντιπολίτευσης να διεκδικήσεις την κατάργηση της ανταποδοτικότητας. Δεν μπορεί ο Αθηναίος να πληρώνει για την πρόσβασή του στις αθλητικές, τις πολιτιστικές υποδομές, τους παιδικούς σταθμούς, για κάθε είδους δραστηριότητα η οποία κυριολεκτικά γίνεται με εισιτήριο, γίνεται με παράβολο. Για να σταματήσει το πλιάτσικο κυριολεκτικά, για το οποίο δεν μιλούν οι άλλοι, οι υποψήφοι των άλλων κομμάτων, για το γεγονός δηλαδή ότι πάνω από 360 μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιώτες συμμετέχουν σε ένα πάρτι προγραμμάτων στην Αθήνα που σκορπούνται εκατομμύρια, τα οποία δεν αφήνουν καμία υποδομή στην πόλη. Για να διεκδικήσουμε πόρους για τα πάνω από 300 σχολικά συγκροτήματα που έχει η Αθήνα, που η κατάσταση από πλευράς υποδομών είναι προβληματική, γιατί πάνω από το 50% έχει χτιστεί ως τη δεκαετία του 60, την ώρα που η κυβέρνηση η σημερινή κρατά μειωμένη την απόδοση στις σχολικές επιτροπές κατά 50%. Επιτροπές οι οποίες έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των σχολείων. Και φυσικά, για να μην εκχωρηθούν αρμοδιότητες στους Δήμους που πρέπει να ανήκουν στο κεντρικό κράτος και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι απαράδεκτο, για παράδειγμα, η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για να φτιαχτούν τμήματα ένταξης για τα παιδιά δηλαδή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, και αυτά τα τμήματα θα φτιαχτούν μόνο εάν οι Δήμοι βεβαιώσουν ότι έχουν τα οικονομικά για τη λειτουργία τους, ή για να φτιαχτούν τμήματα
ενισχυτικής διδασκαλίας που δεν υπάρχουν ή για να φτιαχτούν τμήματα υποδομής για τους χιλιάδες εγκλωβισμένους πρόσφυγες οι οποίοι σαν απόρρια της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβέρνησης είναι εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, στα νησιά μας και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Είναι επίσης κεντρική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης οι ιδιωτικοποιήσεις, η μείωση του προσωπικού με το 1:5 ή με το 1:1, με τις ελαστικές σχέσεις που ανακυκλώνουν εργαζόμενους, με τις συμπράξεις με εργολάβους και επιχειρηματίες, με την παράδοση ακινήτων των Δήμων σε εταιρείες για να τις αξιοποιήσουν. Παντού στο Δήμο της Αθήνας υπάρχει συρρήκνωση στις διευθύνσεις και στις υπηρεσίες. Μια συρρήκνωση που την εισπράττει ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας, ο νέος, με την προβληματική καθαριότητα, με τον ηλεκτροφωτισμό, με το πράσινο, με τα τεχνικά έργα, με το βρεφοκομείο, με τα σχολεία. Ελάχιστοι εργαζόμενοι βρίσκονται πλέον σε αυτές τις υπηρεσίες που παρά την προσπάθειά τους δεν φτάνουν για να συντηρήσουν, για να καλύψουν καθημερινές ανάγκες της πόλης. Είναι επίσης πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία την εφαρμόζουν και μάλιστα στο Δήμο της Αθήνας πρωτοστατούν, η διαχείριση του προβλήματος των ναρκωτικών με την περίφημη πολιτική μείωσης της βλάβης. Είναι αυτή η πολιτική η οποία δημιούργησε το θεσμικό πλαίσιο για τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης, για να κρύψουμε δηλαδή τους συνανθρώπους μας οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από τις πιάτσες και να τους βάλουμε κάπου για να μην χαλάν τη μόστρα, την τουριστική βιτρίνα της πόλης. Η ίδια πολιτική που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια με τα προγράμματα μεθαδόνης στα νοσοκομεία, η ίδια πολιτική που υπονομεύει την πρόληψη, ουσιαστικά υπολειτουργώντας τα 7 κέντρα πρόληψης του Δήμου, η ίδια πολιτική που οδηγεί στην νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής χρήσης του χασίς με καταστήματα που ήδη άνοιξαν στην Αθήνα και διαφημίζουν ανοιχτά την κάναβη. Αξιοποιούμε όλες τις δυνάμεις και πολύτιμες εφεδρίες που έχουμε μπαίνοντας στην τελική ευθεία αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Παρουσιάζουμε σήμερα τους 229 υποψήφιους στο Δημοτικό Ψηφοδέλτιο, στα 7 ψηφοδέλτια των διαμερισμάτων κοινοτήτων σήμερα στην Αθήνα, τους 41 υποψήφιους στον κεντρικό τομέα της περιφέρειας που αφορά ειδικά το Δήμο κυρίως της Αθήνας. Από αυτούς, από το δημοτικό μας ψηφοδέλτιο, το 69% είναι ανανεωμένο σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση του 2014. Αυτή η μεγάλη ανανέωση, εκφράζει τις νέες δυνάμεις με τις οποίες συναντιόμαστε σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, πέρα από την απαραίτητη, την αναγκαία ανανέωση σε σχέση με δυνάμεις από το χώρο των εργαζομένων και του ταξικού εργατικού κινήματος, των επαγγελματιών, του κινήματος της νεολαίας, του χώρου των κινημάτων στη γειτονιά. 28 υποψήφοι στα ψηφοδέλτιά μας είναι νέοι κάτω των 30 χρονών. 7 από αυτούς στο δημοτικό ψηφοδέλτιο. Και φυσικά έχουμε νομίζω και το νεότερο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, 18χρονο μαθητή, σήμερα φοιτητή, την περσινή χρονιά μαθητή. Ένα ξεχωριστό σημείο που θέλουμε επίσης να αναδείξουμε είναι οι 9 υποψήφοι μετανάστες δεύτερης γενιάς, 4 από αυτούς στο δημοτικό ψηφοδέλτιο, εκφράζοντας και στο ψηφοδέλτιό μας την πραγματικότητα της Αθήνας, που το 23% του απογεγραμμένου πληθυσμού της είναι πλέον μετανάστες, με ποσοστά που ξεπερνάν σε σημαντικό βαθμό σε μια σειρά διαμερίσματα.